του Πανεπιστημίου να οργανώσει μια σημαντική μερίδα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ένα τομέα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για τη χώρα γενικότερα, και που το Πανεπιστήμιο θα ήθελε οπωσδήποτε να παίξει σημαντικό ρόλο, κατευθύνοντας εκεί τις δραστηριότητες του και εκπαιδευτικές και ερευνητικές, όπως είναι ο αγροτικός τομέας. Μας ενδιαφέρει και στο κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και στο κομμάτι της χρήσης νέων τεχνολογιών με εφαρμογή στον αγροτικό τομέα. Οπότε είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θα έχει σίγουρα και συνέχεια. Γενικότερα για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πώς είναι η κατάσταση? Η κατάσταση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι δύσκολη εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2010. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο, δεδομένου των περιορισμών που υπάρχουν και της δυσκολίας γενικότερα που υπάρχει. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές για το θέμα της αγροτικής παραγωγής, επειδή η μερίδα αφορά σε αυτούς κατά κύριο λόγο. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη, αλλά το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αναδείξει ότι είναι μία από τις προτεραιότητες του, ώστε να τραβήξει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους φοιτητές αλλά και από την κοινωνία της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε, θεωρείτε ότι υπάρχει η δυνατότητα για ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, βλέποντας ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα οι αγρότες ήταν στους δρόμους. Από την άλλη, δηλαδή, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οπότε κάποιος νέος, βλέποντας όλα αυτά, να είναι αναστατικός παράγοντας στο να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή. Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον προς τον αγροτικό τομέα από τους νέους έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το βλέπουμε. Ο στόχος του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την περιφέρεια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και επιχειρήσεις ακόμα, είναι ακριβώς να δείξει στους νέους ότι είναι ένας χώρος και ένας τομέας που έχει πολλά να τους προσφέρει και σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή να ξαναφέρουμε τους νέους στο συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος παραμένει πολύ σημαντικός για τη χώρα και για την περιφέρεια. Εμείς αποτελούμε το εφαρμοσμένο νομοθετικό επιστημόν του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη και αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Υπεύθυνος του Αγροδιατροφικού Τομέα. Να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και για το θέμα που θα αναλύσετε εσείς. Η εκδήλωση σήμερα αφορά την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, ένας πολύ σημαντικός άξονας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτά τα πλαίσια, στο Ινστιτούτο εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα, ξεκινώντας από το γενετικό υλικό. Και όταν μιλάω για γενετικό υλικό, αναφέρομαι στις ελληνικές ποικιλίες, στις ελληνικές φυλές ζώων και σε ό,τι η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας μπορεί να μας δώσει, να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, να το αναδείξουμε, να το αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε καινούργια προϊόντα που μπορούμε να τα προωθήσουμε στις ξένες αγορές. Θεωρείτε ότι είναι η απάντηση στην κρίση και τι θα πρέπει ίσως να κάνει παραπάνω η πολιτεία? Η αγροτική παραγωγή είναι σίγουρα ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της Ελλάδας. Σίγουρα μπορεί να δώσει λύσεις, βέβαια και αυτή με τη σειρά της πρέπει να αναδιοργανωθεί. Ένα από τα σημαντικά κομμάτια της αναδιοργάνωσης, κατά δική μας άποψη, είναι το να μπορέσουμε να δώσουμε ελληνικό γενετικό υλικό. Αναφέρομαι σε ελληνικές ποικιλίες, αναφέρομαι σε ελληνικά φρούτα, αναφέρομαι σε ελληνικά ζώα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όλα αυτά μέχρι τώρα τα εισάγουμε, με αποτέλεσμα να φεύγει συνάργο προς τα έξω, αλλά κυρίως με αυτόν τον τρόπο να χάνουμε την ελληνικότητα των προϊόντων μας. Κάνοντας την ελληνικότητα, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε brand name και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ταυτότητα στα προϊόντα μας και να μπορέσουμε να τα εξάγουμε. Μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου και έχω ενώπιον μου αγαπητά πρόσωπα, νέους αγρότες, φοιτητές του Πανεπιστημίου και εκλεκτούς και καταξιωμένους ακροάτες. Συγχαίρω για την ημερίδα αυτή που οργανώθηκε τους αρμοδίους και την καθηγήτρια κυρία που μας καλωσόρισε προηγουμένως και θέλω να δηλώσω ότι επειδή γεννήθηκα σε ένα χωριό, μεγάλωσα σε αυτό το χωριό και ασχολήθηκα με τη γη του χωριού μου από τα νεανικά μου και παιδικά χρόνια μέχρι και σήμερα ακόμα ασχολούμαι εκεί στα χωράφια μας και καλλιεργώ τα δέντρα μας και αγαπώ τη γη μας. Και θα ήθελα, χαιρετίζοντας τη σημερινή ημερίδα, να σας πω μια ιστορία που
που ναι μεν είναι απλός μύθος, αλλά έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά για την αξία της γης και δίκης ελληνικής. Όταν ο Θεός έφτασε τον κόσμο, εκάλεσε τους λαούς, λέει το παραμύθι, να τους δώσει από τις εκτάσεις της γης, ώστε να εγκατασταθούν εκεί οι διάφοροι λαοί και να κατοικήσουν μόνιμα επάνω στη γη. Από το πρωί της ημέρας εκείνης έτρεχαν διάφοροι λαοί και ο Θεός τους έδινε από ένα κομμάτι γης. Οι Έλληνες, όπως φυσικά είμαστε πάντοτε καθυστερημένοι, αδιαφόρησαν και περίμεναν, δεν πήγαν, έως όπου έγινε το διδυνό και κοντεύε να νυχτώσει η μέρα, οπότε τότε σκεφτήκαμε να πάνε στο Θεό να ζητήσουν και εκείνη ένα κομμάτι γης. Αλλά ήταν αργά. Ο Θεός τους είπε, παιδιά μου, τι να σας κάνω, αργήσατε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας δώσω, γιατί τα μοίρασα όλα. Αλλά οι Έλληνες επέμεναν, μα θα μας αφήσεις εμάς έτσι, κάτι πρέπει να μας δώσεις και εμάς. Μα δεν έχω, λέει, τα μοίρασα. Επέμεναν οι Έλληνες, ο Θεός, τους λυπήθηκε και είπε, άντε, για χατήρι σας. Κύριε Πριτάνη, κύριε Προσμήτωρα, κύριοι συντονιστές της ημερίδας εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί φοιτητές, νέοι αγρότες, επαγγελματίες που ασχολείστε γενικότερα με τον προσωπική τομέα, κυρίες και κύριοι, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, του Πέτρου Μουτακλίδη, ο οποίος, όπως είπε η κυρία καθηγήτρια, απουσιάζει στην Αθήνα στην συνεδρίαση που έχει αυτή τη στιγμή η ΕΝΑΕ. Κυρίες και κύριοι, ο πρωτογενής τομέας για την περιφέρειά μας, την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ένας βασικός αναπτυξιακός πυλώνας και στην εποχή που ζούμε προβάλλει σαν μια αξιόλογη, σταθερή αξία όταν η χώρα περνά μια πρωτοφανή κρίση, γιατί μεταξύ των άλλων, όπως είναι γνωστό, κατέρευσε και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και το λέω αυτό διότι ο τομέας αυτός είναι βασικός τροφοδότης προϊόντων και υπηρεσιών μεγάλης σημασίας για την βιομηχανία των τροφίμων, των φωτών, ενώ επίσης κρίνεται σημαντικός ο ρόλος του στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας που η συμμετοχή του παρουσιάζει σταθερότητα όσο και δυναμισμό. Σίγουρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα χρειαστούν ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες καθώς και στοχευμένες επιλογές για να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σημαντικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεχή και διαρκή πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, από συνεχή και διαρκή πτώση των επενδύσεων, από συνεχή και διαρκή πτώση του γεωργικού εισοδήματος. Προβλήματα και αδυναμίες που δυστυχώς έχουν θέσει την ελληνική γεωργία σε τροχιά απόκλησης από το ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια περίοδο κρίσιμη. Ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς στους οποίους η χώρα μπορεί να επενδύσει και έχει περιθώρια πολλά έτσι ώστε να βοηθήσουν και στην υφιστάμενη κρίση για να καταφέρουμε να βγούμε από αυτή. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε όμως, στο πρώτο μέρος της συνεδρίας αυτής έχουμε, ο τίτλος είναι «Βέλτιστες πρακτικές καινοτομίας». Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές. Πρώτα-πρώτα θα δώσω το λόγο, μάλλον θα αναφερθώ συνολικά σε όλους τους ομιλητές και μετά θα δώσουμε το λόγο στον πρώτο ομιλητή. Είναι ο κύριος Γιώργιος Μανιτρέτος, επίκουρος καθηγητής Χαροκόπη Πανεπιστημίου στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Είναι ο κύριος Κανέλος, ο Δόκτωρ Κανέλος Τούντας, τέλος υποδιοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και δεταλμένος δασκαλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον έχουμε καλέσει και ενίσχυση και έχει πανοτοποιήσει διαλέξεις και στο τμήμα μας, οπότε τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο κύριος Νικόλαος Λαμπρογιώργος, Senior Account Manager στο δημόσιο τομέα στη Cisco, στην εταιρεία Cisco. Έχουμε και από εκεί να ακούσουμε
σημαντικά πράγματα. Ο κύριος Βασίλης Χρυσός, που είναι συνιδρυτής της Έξι Μασίνα, που είναι μια ιστοσελίδα πολύ σημαντική για τον αγροτικό τομέα, θα μας πει λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν, και ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας και του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτόχρονα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μανιδρέτο, που είπαμε είναι επίκουρος καθηγητής στο Καροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της συζήτησής του είναι «Βιώσιμες πρακτικές». Το διαφορετικές από τα λογίστης. Τα λογίστα αναφέρονται σε επιχείρηση, ενώ το διαφορετικές είδα σε όλους τους επεκόμενους φορείς, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουμε τους στόχους που μόλις προανέφερα. Πολλοί παρεξηγούν τα logistics με την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων. Δεν είναι μόνο αυτό. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλο μεταφοδιασμού, ένα πλέγμα ουσιαστικά σημαντικών λειτουργιών σε αντεξάρτηση, και αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι και ουσιαστικά και η πηγή αξίας σήμερα στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ουσιαστικά και παρέχει τις δυνατότητες εφαρμογής στον αγροτικό τομέα, ο οποίος πρέπει να βασιστεί σε αυτές τις συνέπειες και συνεργασίες. Μπαίνοντας λίγο περισσότερο στην αγροδιατροφική αλυσίδα στην Ελλάδα, αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί στο πρωτογενή τομέα με τον πολύ μικρό αγρότη, ο οποίος αντιμετωπίζει υψηλά κόστη, χαμηλές τιμές πώλησης, και όλο αυτό συνεπάγεται χαμηλά κέρδη και αδυναμία ουσιαστικά ανάπτυξης. Χαμηλή παραγωγικότητα και είναι ένας φαύλος κύκλος αδυναμίας ουσιαστικά της ανάπτυξης των αγροτών, και ουσιαστικά η μοναδική διέξοδος, σύμφωνα με τις έρευνες παγκοσμίως αλλά και με την απλή λογική, είναι οι συμπράξεις, οι συνέργειες, η προσπάθεια να μεγαλώσουν. Το Get Bigger Or Get Out είναι μια ωραία φράση που χρησιμοποιώ και στα παιδιά στο Χαρκό Πανεπιστήμιο. Μεγάλωσε μέσω συνεργειών, όχι μέσω πωλήσεων, αλλά μέσω συμπράξεων. Είναι η μοναδική λύση, γι' αυτό και ουσιαστικά η σημερινή ομιλία επικεντρώνεται στα θέματα συνεργειών, στα διάφορα επίπεδα που μπορούν οι μικροί αγρότες, αλλά ακόμα και οι οργανισμοί και οι δήμοι και οι περιφέρειες να συνεργαστούν προς κοινό όφελος, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Και ουσιαστικά οι συνέργειες αποσκοπούν σε δύο βασικά θέματα. Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε μια προσπάθεια win-win προσήκης αξίας και από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, αλλά σαφώς στις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες αποτελούν ουσιαστική πηγή ανταγωνιστικού πνευματικού και μοναδική διέξοδος. Οι οικονομίες κλίμακας δεν μπορούμε να φύγουμε στις οικονομίες κλίμακας, αλλά επειδή έχουμε μικρά μεγέθη στην Ελλάδα, δεν μπορούμε παρά να κοιτάμε δίπλα μας με ποιους άνθρωποι μας εργαστούν, περισσότερο και κάθε. Επομένως, θα ξεκινήσω με την κλασική συνεταιριστική δράση, η οποία αποτελεί την βασική αρχή των συμπράξεων των συνεργειών στον αγροτικό τομέα, αλλά με μοχλό ανάπτυξη στα logistics και το marketing. Δεν αρκεί να συνεταιριστούν οι αγρότες για να μοιράσουν το κόστος στις προμήθειες, αλλά πρέπει ουσιαστικά καθετοποιημένα να φτάνουν στο τελικό αποδέκτη, στον καταναλωτή, με οργανωμένες δράσεις, οργανωμένες ενέργειες, αποθήκευση, απομονή, συνεργασία, ποιοτικού ελέγχου κτλ. Συνεργασία με εταιρείες παραγωγής υπηρεσιών logistics και τη μείωση του κόστους, γενικά με συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, ώστε τελικά όλοι μαζί να έχουν ωφέλη και